Εδώ το πανό που έχει βάλει η κομματική οργάνωση μιλάει για μονάδα επικίνδυνων αποβλήτων. Επί της ουσίας για χώρο αποθήκευσης. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που θα μπει μια τέτοια αρυπογόνα δραστηριότητα, εύκολα αλλάζει ονομασίες, ξεπερνιόνται τα πρωτόκολλα και μεταμορφώνονται αυτές οι μονάδες σε επίσης ρυπογόνες δραστηριότητες άλλου είδους στη διαχείριση των απορριμμάτων. Απλά να θυμίσουμε ότι αυτό το περίφημο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ποιος να το κάνει τώρα εργοστάσιο ανακύκλωσης, που είχε καεί το 2015 στον Ασπρόπυργο, που είχε γεμίσει επίσης με τοξικό νέφος όλη την Αττική, ο τίτλος του ήταν «Εργοστάσιο ανακύκλωσης και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων». Δηλαδή, ό,τι θες. Και εκεί είχαν συσσωρευτεί τόνοι επιτόνων, επικίνδυνων αποβλήτων, που υποτίθεται ανακυκλώνονταν. Μέχρι που έπιασε φωτιά, δεν ξέρουμε αν ακόμα μπορεί και να καίει. Χτες το βράδυ, αρκετοί χιλιάδες άνθρωποι στη Δυτική Αθήνα και στη Δυτική Αττική, Ασπρόπυργο, Καματερό, Άνω Λιώσια, στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι και στους Αγίους Αναγύρους, 11.30-12 ώρα τη νύχτα τρομοκρατήθηκαν από ένα μήνυμα που ήρθε με το γνωστό τρόπο που βροντάει στο κινητό τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας. Κλείστε πόρτες, παράθυρα, γιατί υπάρχει κίνδυνος να εισπνεύσετε τοξικό νέφος από τη φωτιά που έχει πάρει ο χιτά της περιοχής σας. Άρα αυτό που λένε είναι μακριά, δεν είναι μακριά. Η πολιτική προστασία είπε ότι είναι πολύ κοντά. Ένα αντίστοιχο τέτοιο μήνυμα, παρεμπιπτόντως εδώ παρένθεση, σήμερα εμείς πήγαμε εκεί στο Κομματερί, λένε ότι έσβησε φωτιά, τώρα κάνουν και επιχωμάτωση, ρίχνουν χώμα και θα περιμένουν την επόμενη φορά. Ταυτόχρονα με το χθεσινό, πήρε φωτιά και ένα ακόμα εργοστάσιο ανακύκλωσης ή αποθήκευσης τέτοιων επικίνδυνων αποβλήτων, παραδίπλα στη Νέα Ζωή στον Ασπρόπυργο. Το ίδιο μήνυμα η πολιτική προστασία, να θυμίσουμε, το είχε στείλει τον Αύγουστο για μια ευρύτερη, πολύ μεγάλη περιοχή του κεντρικού τομέα αλλά και των βορειοδυτικών προαστίων της Αθήνας, για μια αντίστοιχη μονάδα που πήρε φωτιά στη Μεταμόρφωση. Το ίδιο μήνυμα. Μέσα στον Αύγουστο, κλείστε πόρτες, παράθυρα, κλειστείτε μέσα, γιατί υπάρχει περίπτωση να εισπνεύσετε τοξικούς ρήπους. Για να δούμε όμως, κάτι γίνεται. Αυτά όλα δεν μπορεί να είναι τυχαία. Τους τελευταίους 20 μήνες υπάρχουν και ρεπορτάζ στις εφημερίδες που έχουν καταγράψει. Έχουν καταγράψει 14 τέτοιες πυρκαγιές, νυχτερινές ώρες. Μιλάμε για τον τελευταίο χρόνο, δηλαδή 2019-2020. Διαβάζουμε από ρεπορτάζ εφημερίδες, τα οποία δεν έχουν διαψευστεί, είναι έτσι. 6 Ιουλίου, 4:30 το πρωί, εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κρήτη, φωτιά. Ξανά μήνυμα, κλειστείτε μέσα, τοξική ρήπη. 30 Αυγούστου του 19, πέρυσι, αποθήκη ανακύκλωση πάνω στην Ήπειρο, στην Πρέβεζα. Φωτιά κι αυτή. 14 Οκτώβρη του 19, εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη. 17 Δεκέμβρη, μεσάνυχτα, εργοστάσιο ανακύκλωση μπαταριών κάτω στην Αχαΐα. 14 Γενάρη του 20, 4 τα ξημερώματα, εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών. 17 Μάρτη του 20, 2 τα ξημερώματα, μονάδα ανακύκλωση στο δρόμο Λάρισας Καρδίτσας. Τέτοια μονάδα εδώ που λέμε αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων. 8 Απρίλη, το βράδυ επίσης, μονάδα ανακύκλωση μετάλλων στο Μενίδη, 11 Μάη, βράδυ και αυτό. Μονάδα ανακύκλωσης στην Αυλίδα, 14 Μάη. Έχουμε μπει και στην πανδημία, αλλά η πανδημία συνεχίζει, πυρκαγιές και μπαίνουνε. Ανακύκλωση πλαστικών και χαρτικών ειδών στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, αυτό που ξαναπήρε, ή το διπλανό του, ή το παραδιπλανό του. 19 Μάη, εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Μάνδρα Αττικής. 15 Αυγούστου, συνεχίζουν ακάθεκτοι, στη Μεταμόρφωση, αυτό που περιγράψαμε πιο πριν. 21 Αυγούστου,
Μονάδα ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη. 4 Σεπτέμβρη. Εργοστάσιο ανακύκλωση στη θέση νησί Τέμενη στο Αίγιο. Τι έγινε τον τελευταίο χρόνο? Κάτι πρέπει να συμβαίνει, έτσι δεν είναι? Τι έγινε με την επιδημία? Άρχισαν τα εργοστάσια και οι μονάδες αποθήκευσης να αυτοαναφλέγονται? Κάτι έχει συμβεί. Εμείς δεν θα γίνουμε ούτε Sherlock Holmes. Αυτά είναι στην αρμοδιότητα των δημόσιων αρχών να τα διερευνήσουν, αλλά κανένας δεν είναι κουτός σε τούτη εδώ τη χώρα για να μην καταλαβαίνει τι γίνεται. Και αυτό που έχει γίνει μέσα στον Αύγουστο, στην καρδιά του Αυγούστου, είναι ότι πέρασε σαν τον κλέφτη ένα νομοσχέδιο, ένας εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη σιωπηρή συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε ότι για αυτό το νομοσχέδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Και ως εκ διαμαγείας, από την ονομαστική ψηφοφορία, στην ονομαστική ψηφοφορία ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και άλλοι πρόθυμοι που τους έχει για να συνδράμουν, και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν αποχή από την ονομαστική ψηφοφορία, δραπέτευσαν. Ούτε καν να μπουν να πούνε με την τοποθέτησή τους και με την ψήφο τους να πούνε τη γνώμη τους. Αυτός ο περίφημος νέος σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων έρχεται να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που είχε η κυβέρνηση απέναντι σε μεγάλα επιχειρηματικά σφαίροτα, ντόπια και ξένα, για να ανοίξει ο δρόμος στην πιο αντιλαϊκή, αντεργατική, ανθυγιεινή, αντιπεριβαντολογική διαχείριση των απορριμμάτων για να κερδίσουν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι, και να ανοίξει και το δρόμο ανάμεσα σε όλα τα άλλα για να γεμίσει όλη η περιοχή τέτοιες μονάδες επικίνδυνων αποβλήτων αποθήκευσης, αλλά να ανοίξει και ο δρόμος και για τα καρκινογόνα εργοστάσια καύσης, που να θυμίσουμε ο προηγούμενος εθνικός σχεδιασμός αυτά τα εργοστάσια καύσης δεν επέτρεπε να ανοίξουν. Υπήρξε ένα δημοσίευμα σε μεγάλη εφημερίδα, το οποίο δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα. Μεγαλύτερη εφημερίδα είναι ο Ριζοσπάστης. Αυτή πρέπει να παίρνουμε να ενημερωνόμαστε, αλλά λέμε μεγάλη σε κυκλοφορία εφημερίδα. Είχε 5 εβδόμου του 2020, όχι πολύ μακριά από τώρα, μέσα στον Ιούλη. Υπήρξε ένα εκτενές ρεπορτάζ με τίτλο «Ρεύμα από σκουπίδια με τη δημιουργία 3-4 νέων μονάδων καύσης». Το ρεπορτάζ επικαλείται αυτό που πριν λίγο αναφέραμε, δηλαδή το νέο εθνικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την, δεν λένε εργοστάσια καύση, λένε για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων και τη διαχείριση των αποβλήτων. Δηλαδή τι σημαίνει ενεργειακή αξιοποίηση? Και με σκουπίδια παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο ποιος θα το πληρώνει αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα? Θα το πληρώνουν πανάκριβα οι εργαζόμενοι όλοι, θα το πληρώνουν πανάκριβα επειδή θα το παρουσιάζουν ότι είναι και από ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, θα το επιδοτούν κιόλας. 2 και 3 φορές πάνω θα το πληρώνουμε και ταυτόχρονα θα εισπνέουμε και τον καρκίνο. Και αφού είναι τόσο καλές αυτές οι μονάδες καύσης, γιατί ρε παιδί μου δεν τις παίρνουν να τις βάλουν κοντά στα σπίτια τους? Να τις δούμε κι εμείς που είμαστε στη Δυτική Αθήνα και στη Δυτική Αττική, να δούμε πόσο όμορφες είναι, να ζηλέψουμε, να τις ζητήσουμε κι εμείς. Αλλά τις φέρνουν και τις τοποθετούν όλες εκεί που συγκεντρώνονται ήδη ρηπογόνες δραστηριότητες, εκεί που υπάρχουν ήδη ρηπογόνες δραστηριότητες και στη διαχείριση των αποβλήτων, εκεί πέρα δίπλα έρχονται αυτές και φυτρώνουν ως εκ διαμαγείας, και μάλιστα χρησιμοποιούν και το άθλιο επιχείρημα που λέει, αυτό είναι στα επίσημα χαρτιά τους, ότι τις πάμε εκεί αυτές τις ρηπογόνες δραστηριότητες γιατί δεν θα αλλάξει η ζωή των κατοίκων. Τι εννοούν με αυτό? Έχουν μάθει, σου λέει, αυτοί εκεί να ζουν με το σκουπίδι. Έχουν μάθει να ζουν με τις ρηπογόνες δραστηριότητες. Έχουν μάθει να ζουν με τον καρκίνο, άρα εκεί θα τα πάμε. Σε αυτούς εκεί που έχουν μάθει, δηλαδή στη Δυτική Αττική, την ευρύτερη περιοχή, τη Δυτική Αθήνα
που εδώ και 50 χρόνια λειτουργεί μια απαράδεκτη χωματερή, λειτουργούν και όλες οι υπόλοιπες ρηπογόνες δραστηριότητες. Σταθμοί μεταφόρτωσης φέρνουν τώρα για τα σκουπίδια, νέες δηλαδή χωματερές. Μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων εδώ πέρα έχουν σκοπό να τα φέρουν και αυτά να τα εγκαταστήσουν. Μονάδες επεξεργασίας επικίνδυνων νοσοκομιακών αποβλήτων και αποτεφρωτήρες νοσοκομιακών αποβλήτων, αυτούς εδώ πέρα θα τους φέρουν. Και από τη στιγμή που φέραμε όλα αυτά, ας φέρουμε και τις μονάδες καύσης απορριμμάτων ακριβώς στην ίδια περιοχή. Επικαλείται λοιπόν το ρεπορτάζ που αναφέραμε το νέο αυτό εθνικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, το οποίο ψηφίστηκε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, γνωστό για τη μάχη που δίνει για να περάσει σε επιχειρηματικά συμφέροντα η διαχείριση των απορριμμάτων και να ιδιωτικοποιηθεί παραπέρα ακόμα και αυτό που έχει απομείνει, δηλαδή ακόμα και η συγκομιδή που έχει απομείνει, ή όποια έχει απομείνει στους Δήμους, και εκεί να μπουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, να ανοίξει ο δρόμος της κερδοφορίας τους. Στο δημοσίευμα περιέρχονται αρκετά τέτοια στοιχεία που επιβεβαιώνουν την κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για το πού το πάει η κυβέρνηση. Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει η είδηση ότι αυτά τα μεγάλα δίκτυα υποδομών στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων, περιλαμβανομένων και των μονάδων καύσης, θα σχεδιάζονται και θα υλοποιούνται εν μέρη και αναζεύγη περιφερειών, δηλαδή όχι μόνο μία περιφέρεια, ζευγάρια. Και αναφέρονται οι περιφέρειες Ηπείρου και Θεσσαλίας, ζευγάρι, Κρήτης, που θα υποδεχτεί και τα υπολείμματα της περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Εδώ δώστε βάση, γιατί έχει ενδιαφέρον. Η συντάκτης μάλιστα αναφέρει εισαγωγικά ότι οι μονάδες καύσης θα γίνουν σε Βόρεια Ελλάδα, Κρήτη, Αττική και Πελοπόννησο. Και ασφαλώς θα έχει τις πληροφορίες της γι' αυτό. Και όλα φωτογραφίζουν ότι η νέα χωροθέτηση μονάδας καύσης στην Αττική, λένε ότι θα έχει πολύ μεγαλύτερο πολιτικό κόστος στην Αττική από ό,τι στη Στερεά, και για να μοιραστεί η πολιτική απόφαση, προκρίνουν συγκεκριμένη θέση, την οποία δεν αποκαλύπτουν, κατά μήκος του δρόμου Ελευσίνας Θιβών. Τι κάνει νιάου νιάου στα Κεραμίδια για να έρθει αυτή η μονάδα, ώστε να είναι κοντά πού? Να είναι κοντά στις δύο μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων μεγαθύρια που έχουν ήδη αποφασίσει να τα φέρουν, και αυτά να είναι στην ευρύτερη περιοχή Ασπροπύργου και Φιλής, δύο τεράστιες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, δηλαδή δυνατότητας να επεξεργάζονται 200.000 τόνους και βάλε το χρόνο. Να είναι κοντά στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων του Πειραιά, τρίτη μονάδα αυτή, για να την τροφοδοτούν. Οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων είναι εργοστάσια, τα οποία εργοστάσια βγάζουν ένα πράγμα. Μη σας ξεγελάνε που λένε για να κυκλώσει και τέτοια. Ένα πράγμα βγάζουν. Βγάζουν καύσιμο σκουπίδι. Δηλαδή, βγάζουν το περιβόητο RDF, SRF. Βγάζουν στην άκρη το μπουκάλι, βγάζουν στην άκρη το μέταλλο και όλο το υπόλοιπο που έχει και μέσα και πλαστικό, έχει και χαρτί, έχει και χαρτόνι, βγάζουν βιοαπόβλητα στην άκρη και όλο το υπόλοιπο το κάνουν ένα σύμμικτο σκουπίδι, όπως ονομάζεται, το RDF-SRF, το οποίο έρχεται και καίγεται στα εργοστάσια καύσης και παράγει ενέργεια. Αυτό παράγουν οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Άρα, τα εργοστάσια καύσης που θέλουν, ήδη έχουν φτιάξει τη μονάδα που θα παράγει αυτό που θα καίνε, και επομένως όλοι καταλαβαίνουμε ότι και τα εργοστάσια καύσης κάπου εκεί κοντά θα το πάνε. Όλα λοιπόν, όλες οι πληροφορίες αλλά και οι σχεδιασμοί φωτογραφίζουν αυτήν εδώ την περιοχή. Την περιοχή Ελευσίνας Θιβών. Φτιάχνεται και ο δρόμος, βλέπω. Φωτογραφίζουν επομένως την περιοχή του Θριασίου, η οποία έχει ήδη
την Τιτάν ΑΕ στο καμάρι, μια ανάσα από το θρυβάσιο, να παίρνει τον αφρό RDFSRF, δηλαδή ήδη στις τσιμεντοβιομηχανίες καίγεται αυτό το προϊόν που περιγράψαμε. Ήδη παίρνουν λάσπη οι τσιμεντοβιομηχανίες, απόβλητα και κυρίως λάσπη από τα δηληστήρια της περιοχής, που περιλαμβάνονται στα επικίνδυνα απόβλητα και από ό,τι φαίνεται ετοιμάζουν και μια μονάδα που θα δεχθεί και όλα τα υπόλοιπα που είπαμε. Ακόμα ίσως και τη δυνατότητα για σύμμικτα απόβλητα. Η χωροθέτηση της μονάδας ενεργειακής καύσης υπόκειται σε ένα βασικό περιορισμό. Πέρα από την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, θα πρέπει να αξιοποιείται και μέρος της παραγόμενης θερμικής ενέργειας, ώστε ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης να υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που έχει δεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να θεωρείται μονάδα άλλου είδους ανάκτησης και όχι απλής διάθεσης μαζί με την υγειονομική ταφή. Συνεπώς, σε προσιτή απόσταση θα πρέπει να βρίσκεται και οι χρήστες της θερμότητας. Οι χρήστες της θερμότητας, που είναι τα εργοστάσια, βρίσκονται ακριβώς πάρα πολύ κοντά σε αυτό που θέλουμε να περιγράψουμε. Αυτό φαίνεται αυτή την περίοδο ότι είναι το πιο ευνοϊκό για τα μεγάλα συμφέροντα σενάριο. Εμείς πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να μην δεχτούμε καμία υλοποίηση αυτού του σενάριου, το οποίο πέρα από την καταστροφή του περιβάλλοντος, πέρα από την καταστροφή της υγείας μας, ενταφιάζει αυτό το σενάριο και αυτός ο σχεδιασμός και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε όσοι έχουμε το μυαλό μας στην προστασία της υγείας, στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην προστασία γενικότερα και της ζωής και της εργασίας των ανθρώπων, που ενταφιάζει τη δυνατότητα για ανακύκλωση. Ενταφιάζει τη δυνατότητα για ανακύκλωση. Αυτό που αγώνες επί αγώνων έχουν γίνει για να εφαρμοστεί. Και αποδεικνύεται ότι πέρα από τα παχιά λόγια και τις μεγάλες διακηρύξεις, όλοι μπορούμε να θυμηθούμε ότι η κυβέρνηση και η περιφέρεια είχαν ονομάσει το έτος 2020 ως έτος ανακύκλωσης. Αυτό το έτος είναι που έχουν πάρει φωτιά 14 εργοστάσια ανακύκλωσης και από ό,τι φαίνεται επιδιώκουν σε αυτή την πραγματική διέξοδο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη φιλολαϊκή διέξοδο για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τη διέξοδο υπέρ της υγείας των ανθρώπων για τη διαχείριση των απορριμμάτων, να βάλουν τα φόπλακα. Δεν το θέλουν αυτό το πράγμα. Τι θέλουνε? Θέλουν να παίρνουν τις επιδοτήσεις, για τα μάτια του κόσμου να έρχονται εδώ στις πλατείες να βάζουν το μπλε, το πράσινο κάδο και διάφορα πράσινα σημεία, όπως λένε, διάφορα κουτιά που θα πηγαίνεις να πετάς το μπουκαλάκι και ότι και καλά κάνεις ανακύκλωση, και στην πράξη την ανακύκλωση να την ενταφιάσουν. Αυτό επιδιώκουν. Εμείς δεν πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό το πράγμα. Και γιατί γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται γιατί τα επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν μπει και έχουν αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων, σκορδοκαήλα τους αν θα γίνει ανακύκλωση. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα νοιάζονται για το κέρδος και τίποτα παραπάνω. Δεν κάνουν διαχείριση απορριμμάτων προς όφελος του λαού. Για το κέρδος νοιάζονται. Έχουν κέρδος αυτή την περίοδο? Δεν έχουν κέρδος. Δεν έχουν κέρδος γιατί στο σύστημα που ζούμε, που έχει όνομα που λέγεται καπιταλισμός, το εργοστάσιο ανακύκλωσης, η μονάδα ανακύκλωσης, φτιάχνει ένα προϊόν ανακύκλωσης που στο σύστημα αυτό που ζούμε είναι και αυτό εμπόρευμα. Και το εμπόρευμα θέλει να το πουλήσει. Όταν δεν βρίσκει τιμή να πουλήσει το ανακυκλώσιμο εμπόρευμα, ως εκ διαμαγείας εδώ και τόσους μήνες παίρνονται φωτιές και καίγεται. Αυτό καίγεται. Αυτό καίνε. Χαρτί καίγεται. Πλαστικά καίγονται στη μεταμόρφωση. Ως εκ διαμαγείας αυτό που θα έπρεπε να βρει τιμή να πουληθεί, αντί να πουληθεί καίγεται. Ή αλλάζουν επιχειρηματική δραστηριότητα επειδή ακριβώς δεν έχει τιμή να πουληθεί και προτιμούν να φτιάξουν ένα εμπόρευμα που θα έχει τιμή. Και αυτό το εμπόρευμα ποιο είναι? Είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Είναι η ενέργεια. Αυτό έχει τιμή αυτή την περίοδο. Αυτό προκρίνουν μονάδες
ενεργειακής αξιοποίησης, τις λένε ΣΥΚΑΤΑ, δηλαδή μονάδες καύσης. Αυτό το σχεδιασμό εμείς πρέπει να τον απορρίψουμε. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι το θέμα για το οποίο σήμερα συζητάμε, το θέμα για το οποίο ανοίγει με πρωτοβουλία της Λαϊκής Εισπύρωσης και πρωτοπόρων αγωνιστών, όπως είναι εδώ ο Δημοτικός Σύμβουλος της Λαϊκής Εισπύρωσης, ο Μπάμπης ο Θεοδόρου, και εδώ πρέπει να το κρατήσουμε, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν ήταν περισσότεροι τέτοιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι μέσα στα Δημοτικά, στα Περιφερειακά και Τοπικά Συμβούλια. Περισσότεροι τέτοιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι έπρεπε να είναι. Και όχι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που τους κρατάνε από το χέρι, για να μην πούμε από πού αλλού. Ας πούμε ότι τους κρατάνε από το χέρι. Για να μπορούν να φωνάζουν, να παλεύουν, να αποκαλύπτουν, να προστατεύουν το λαό της περιοχής και να μπαίνουν μπροστά χωρίς να υπολογίζουν ούτε απειλές που δέχονται και τις καταγγέλουμε, ούτε απειλές, ούτε τραμπουκισμούς, ούτε τρομοκρατία, τίποτα να μην καταλαβαίνουν και να μπαίνουν να αναδεικνύουν τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Όλοι όμως καταλαβαίνουμε μέσω πανδημίας πόσο σοβαρό είναι αυτό το ζήτημα που έχει να κάνει με την προστασία της υγείας του λαού μας. Γιατί όλοι βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία πολιτική που δεν νοιάζεται να προστατεύσει την υγεία του λαού. Μέσα στην κρίση, δεν το βλέπουμε εδώ, την υγειονομική κρίση, την πανδημία. Δεν προσλαμβάνουν γιατρούς. Έχουν συμβασιούχους και εδώ πριν μας λέγανε και σύντροφοι και συνάδελφοι, μας λένε ότι ακόμα και στα μεγάλα νοσοκομεία εδώ του Θριασίου, επικουρικούς έχουν. Τι σημαίνει επικουρική? Επικουρική σημαίνει σήμερα είσαι, μη ημερομηνία λήξη και φεύγεις. Γιατρός που θα μας σώσει τη ζωή αν αρρωστήσουμε. Είναι με ημερομηνία λήξης. Δεν προσλαμβάνουν γιατρούς. Δεν προσλαμβάνουν νοσηλευτές. Δεν φτιάχνουν καινούργιες μονάδες. Εδώ στο Θριάσιο, και πρέπει να το ξέρετε, δεν είναι άσχετο με το θέμα που κουβεντιάζουμε. Τη μονάδα για τα εγκάβματα, η μονάδα για τα εγκάβματα που είναι η μοναδική που υπάρχει στη χώρα και είναι εδώ στο Θριάσιο νοσοκομείο. Μονάδα εγκαυμάτων. Γιατί? Γιατί υπάρχουν μια σειρά βιομηχανίες που υπάρχει ζωντανός ο κίνδυνος να υπάρξει ένα μεγάλο βιομηχανικό ατύχημα, χτύπα ξύλο σαν αυτό που έγινε χτες το βράδυ και κάει και το εργοστάσιο ανακύκλωση, ή αυτό που είχε τον Αύγουστο και κάει και το εργοστάσιο στη μεταμόρφωση. Χωρίς να βάλουμε στο μυαλό μας τι μπορεί να γίνει με τα δηληστήρια, την πετρόλα και όλα τα υπόλοιπα που εδώ έχουμε θρηνήσει νεκρούς. Λοιπόν, αυτή τη μοναδική μονάδα εγκαυμάτων που υπάρχει, ξέρετε τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή? Την καταργήσανε και την έχουν κάνει μονάδα για COVID-19. Έτσι, με μπαλώματα πάνε. Αντί να φτιάξουν μία καινούρια, αυτή τη μονάδα που ήδη υπήρχε, την έχουν κάνει για COVID-19. Και τώρα ξεκινάνε και μονάδες που είναι για τις καρδιές, μονάδες που είναι για τα νεφρά, μονάδες που είναι για άλλες παθήσεις που πρέπει να πάει ο κόσμος και να γιατρευτεί, σιγά σιγά κόβουν από αυτές και αυξάνουν τα κρεβάτια για να μην καταλήξουμε να γίνουμε Πέργαμο της Ιταλίας. Γιατί? Γιατί όλο το καλοκαίρι δεν πήραν κανένα μέτρο, γιατί όλο το καλοκαίρι δεν έκανα τίποτα για αυτά, δεν έκανα τίποτα για τα σχολεία, δεν έκανα τίποτα για τους εργασιακούς χώρους τους μεγάλους για να ελέγξουν πώς πάνε και δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Δεν έκανα τίποτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν έκανα τίποτα για όλα αυτά που φωνάζουμε και λέμε ότι πρέπει να γίνουν για να προστατευτεί η υγεία του λαού. Αλλά είδατε ότι είναι πολύ προσιλωμένοι στο στόχο εξυπηρέτησης των επιχειρηματικών συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πώς βρήκανε μέσα στην πανδημία χρόνο και χρήμα βρήκανε για να ψηφίσουν ένα τέτοιο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων? Φανταστείτε υποκρισία. Το έβαλα, λέει, σε διαβούλευση 5 Αυγούστου με 21 Αυγούστου. Μέσα είχανε και της Παναγίας να δώσεις τη γνώμη σου. 5 Αυγούστου με 21 Αυγούστου. Είχανε το νομοσχέδιο για τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, σαν τον κλέφτη. Μέσα στην πανδημία βρήκανε το χρόνο να δώσουν πάλι δώρα στους κλινικάρχες για να εξοπλίσουν το Θριάσιο, για να φτιάξουν ένα ακόμα διαγνωστικό κέντρο. Δεν είχανε. Βρήκαν όμως το χρόνο και δώσανε με κοινή υπουργική απόφαση
30 εκατομμύρια ευρώ στους κλινικάρχες. Δώρο. Πώς το βρήκαν αυτό? Βρήκανε να δώσουν κοντά στα 50 εκατομμύρια. Αντί να πάρουν κανένα λεωφορείο, δώσανε μέσα στο καλοκαίρι τη δυνατότητα ο ιδιώτης να μπαίνει μέσα στο συγκοινωνιακό έργο. Εδώ μπορεί να μοιάζει ότι η μάνδρα είναι προάστιο, ας το πούμε έτσι. Αλλά για το συγκοινωνιακό έργο δεν είναι προάστιο. Όλοι γνωρίζουμε ότι για χρόνια έρχονταν λεωφορείο. Έτσι δεν είναι? Στη Μάνδρα, στη Μαγούλα έρχονταν λεωφορείο. Τώρα 50 εκατομμύρια δώρο στα ΚΤΕΛ, στα ΚΤΕΛ, για να αγοράσουν και οχήματα αστικού τύπου και να μπουν. 50 εκατομμύρια αν τα δίνανε θα είχαν αγοράσει πόσα οχήματα του κουτιού και θα είχαν προσλάβει και οδηγούς στις εταιρείες για να υπάρχουν και πιο συχνά και πιο πυκνά δρομολόγια. Άρα, για να μην πούμε περισσότερα, είναι προσιλωμένοι στο στόχο τους. Είναι προσιλωμένοι στο στόχο τους. Και ο στόχος τους είναι η εξυπηρέτηση του μεγάλου κεφαλαίου, των επιχειρηματικών συμφερόντων. Ο στόχος τους είναι και τα ελάχιστα δικαιώματα που είχαν οι εργαζόμενοι και αυτά να φύγουν από τη μέση για να ενισχύεται η κερδοφορία. Εδώ έφτασαν οι άθλοι να ψηφίσουν νόμο. Αντί να δώσουν ένα μεροκάματο, να ανοίξουν τα ταμεία, να δώσουν ένα μεροκάματο για να καθίσει 14 μέρες ένας άνθρωπος που το βρίσκουν θετικό στον ιό, να κάτσει 14 μέρες καραντίνα, να μην κολλήσει τους συναδέλφους του στη δουλειά, ψήφισαν νόμο που τον τιμωρούν τον εργαζόμενο και του λένε ότι αν βρεθείς θετικός και κάτσεις καραντίνα, μετά που θα γυρίσεις στη δουλειά, θα δουλέψεις απλήρωτες υπερορίες για να ξεπληρώσεις το τι αρρώστησες. Νόμο, το ψηφίσαμε στο καλοκαίρι. Τι άλλο να συζητήσουμε? Τι άλλο να συζητήσουμε, τι άλλο να πούμε? Λοιπόν, όλα επομένως έχουν ένα παρονομαστή. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα, πρώτα και κύρια, εμείς τα τηρούμε. Για να προστατεύσουμε την υγεία τη δικιά μας, το συνανθρώπο μας, το συγχωριανόν μας. Όλοι το καταλαβαίνουμε ότι αν δεν πάρουμε μέτρα εμείς είμαστε χαμένοι. Ποιος θα μας προστατεύσει? Ποιος θα μας προστατεύσει? Ο Χαρδαλιάς που βγαίνει και ο Μητσοτάκης κουνά το δάχτυλο στον κόσμο ότι έχει ατομική ευθύνη? Εμείς πρέπει να πάρουμε μέτρα να προστατευτούμε. Αλλά τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν λένε να ράψουμε το στόμα. Δεν λένε να βλέπουμε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική να προχωράει και να μην βγάζουμε άχνα. Ούτε λένε ότι δεν πρέπει να οργανώσουμε παραστάσεις διαμαρτυρίας, διαδηλώσεις με όλους τους τρόπους και τις μορφές για την υπεράσπιση της ζωής της δικής μας και των παιδιών μας. Και για να ζούμε σε ανθρώπινες πόλεις που μπορούμε να ζούμε και υπάρχει τρόπος να ζούμε τον 21ο αιώνα. Πέρα από την ενημέρωση, επομένως, χρειάζεται να αναλάβουμε και δράση. Χωρίς τη δράση δεν σταματάνε. Θέλει δράση αποφασιστική, επίμονη. Γεια και χαρά και καλή συνέχεια.